Εδώ είμαι. Τι κάνετε, καλημέρα. Πώς είστε? Λοιπόν, εύκολη συνταγή για σήμερα, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο snack που θα μπορούσαμε να σερβίρουμε και κυρίως ή για βραδινό. Θα φτιάξουμε μια ζαμπονοτυρόπιτα, πολύ γρήγορη, ή στα θεσσαλονικιώτικα ζαμπονοκασερόπιτα. Εμείς έτσι τις λέμε. Δεν λέμε ζαμπονοτυρόπιτα. Ζαμπονοτυρόπιτα λένε στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη λέμε ζαμπονοκασερόπιτα, γιατί έχει κίτρινα τυριά μέσα, που όλα τα κίτρινα τυριά είναι κασέρια. Ως γνωστόν. Εν τω μεταξύ, έχω ξεχάσει όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και έλεγα, ας πούμε, θέλω γραβιέρα. Τι έλεγα, θέλω κασέρι γραβιέρα ή θέλω αυτό το κασέρι που έγραφε γραβιέρα. Δεν θυμάμαι τι έλεγα, αλλά ουσιαστικά όλα τα κίτρινα στη Θεσσαλονίκη τα λέμε κασέρια και όλα τα λευκά τα λέμε τυριά. Οπότε, αυτό. Τυρί είναι η φέτα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Αυτό είναι το κόλπο. Τώρα θα μου πείτε πώς λέγεται η γκοργοντζόλα και πώς λέγεται το blue cheese και πώς λέγεται το emmental και πώς λέγεται η γκούντα. Δεν έχω ιδέα. Άργησα, ναι. Άργησα γιατί έψινα τη ζαμπονοτυρόπιτα, οπότε δεν έχει τελειώσει το ψήσιμο της και περίμενα να την ψήσω και οπότε για αυτό το λόγο άργησα, γιατί ήθελα να είναι ακριβώς ο χρόνος που θα φτιάξουμε τη ζαμπονο. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Σε 10-15 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Οπότε γι' αυτό άργησα να πω καλημέρα σε όλους όσους μας βλέπουν και όσους δεν μας βλέπουν. Η κουζινομηχανάρα πρέπει να κληρώθηκε. Νταϊάννα κληρώθηκε και η δεύτερη η κουζινομηχανή. Δεν ξέρω, νομίζω ναι. Θα μας πει η Νταϊάννα. Νταϊάννα, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις. Περιμένετε τώρα, θα σας πω άμα κληρώθηκε η κουζινομηχανάρα. Δώσαμε μία ασημένια και μία μαύρη. Περιμένετε, πού είναι, σίγουρα θα με βλέπεις στο Facebook. Νταϊάννα, μπες. Ή η Βικτόρια. Ή η Μεϊόζ. Ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποια. Περιμένω να δω ένα μήνυμα από αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην με βλέπουν ούτε αυτές. Ας με βλέπει έστω ένας. Δεν με βλέπει κανείς. Μόνο εγώ με βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα από Κύπρο, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στο Λονδίνο, καλημέρα στην Αγγλία, καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα παντού. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάποιος έχει έτσι την καλή θέληση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής σε άλλες γλώσσες, θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Νταϊάννα, Βικτόρια, Μέρι Ρόουζ, Κατερίνα Βασιλακοπούλου, κάποιος ας απαντήσει άμα κληρώσαμε την κουζίνα με χαρά, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο και πρέπει να σταματήσω, οπότε δεν είναι σωστό. Αυτά, η συνταγή είναι πανευκολή. Οπότε, ακόμα δεν πήρα σχόλιο, οπότε πάμε να ξεκινήσω κατευθείαν να φτιάχνω τη συνταγή. Σήμερα λέει, η Νταϊάννα Αλεξάκη απάντησε στο Facebook, σήμερα κληρώνεται. Οπότε σήμερα θα μάθουμε. Η προηγούμενη τυχερή, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, η Νταϊάννα, αν θυμάσαι, πες μας, ήταν μια κοπέλα που κέρδισε τη μηχανή. Αξιοκρατικά γίνονται κληρώσεις, καταλαβαίνετε, μέσω δικηγόρου, μέσω εταιρείας, μέσω προγράμματος. Δεν κάνουμε έτσι για να κληρώσουμε κάτι, είναι αστείο. Οπότε όλοι έχετε τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσετε μια κουζινομηχανή. Καλημέρα από το βροχερό Λονδίνο. Άμα δεις πώς είναι εδώ πέρα, φίλε, θα πάθεις σοκ. Δες εδώ καιρό. Καλοκαιράρα. Ανυπομονούν να έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα να γίνει χαμός. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκέφτομαι. Μία μέρα αντί για live μαγειρικής να κάνω ένα live Q&A. Να αρχίζω να βγάζω κόσμο σε παράθυρα, να μου κάνει ερωτήσεις μαγειρικές και να απαντάω εγώ τις ερωτήσεις μαγειρικές. Τι λέτε? Ωραίο δεν θα είναι? Καλό θα είναι. Να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι 7.000 στο Facebook, 3.579 στο Instagram, άρα είμαστε 10.600, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, πάντα από 10.000 και πάνω πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι το κόλπο αυτό, για να νιώσουμε λίγο ωραία. Χθες το βράδυ έφυγε σαν σούσι, δεν είχε μεγάλη επιτυχία, δεν το είδε πολλοί κόσμος και εγώ πιστεύω ότι θα το δει πολλοί κόσμος, αλλά λογικό είναι, σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σούσι, τι να κάνετε. Λοιπόν, η ζαμπονοτυρόπιτα που θα φτιάξουμε σήμερα είναι μοναδική και είναι πάρα πολύ εύκολη να την ετοιμάσετε. Δηλαδή, πραγματικά δεν χρειάζεται να στρώσετε φύλλα, δεν χρειάζεται να ανοίξετε φύλλα, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Χρειάζεται απλά να μου πάρετε 250, 450, 650 γραμμάρια τυριά της αρεσκίας σας, αλλά όχι πολύ αλμυρά. Δηλαδή, το μόνο αλμυρό τυρί που θα βάλω μέσα είναι η φέτα, είναι 200 γραμμάρια. Οπότε τη βάζω σε ένα μπολ. Εδώ. Κάνουμε μια ζαμπονοτυρόπιτα, οπότε θέλουμε φέτα. Το λέω στους Θεσσαλονικιούς αυτό, αυτή είναι η φέτα. Είναι το τυρί. Εντάξει, λοιπόν, βάζουμε τη φέτα εδώ. Έχω πάρει γραβιέρα και γκούντα.
που και οι δύο έτσι, και τα δύο είναι γλυκά τυριά, δεν είναι τυριά αλμυρά, γιατί δεν θέλουμε να βγει πολύ αλμυρή η γέμισή μας, και ανακατεύουμε τα τυριά μας, κάνουμε ένα μίξ τυριών. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να πάτε στο... που θέλετε να βάλετε μόνο φέτα στη συνταγή, μπορείτε, απλά θα βάλετε μισό κιλό φέτα, δεν θα βάλετε παραπάνω, γιατί η φέτα είναι σχετικά αλμυρή, οπότε θα κάνει πάρα πολύ αλμυρή την τυρόπιτά μας. Και σε περίπτωση που πάτε στο σούπερ μάρκετ και πάρετε τα τρίματα, άμα πάτε στο σούπερ μάρκετ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, νέες νοικοκυρές, και ζητήσετε από το τμήμα των αλλαντικών να σας δώσει μόνο τρίματα, ουσιαστικά μαζεύουν τα τρίματα από τα τυριά, δεν χαλασμένα, μια χαρά είναι, και δίνουν σακουλάκι με μείγμα τυριών, που είναι τίποτα, 2-2,5 ευρώ νομίζω, 3 το κιλό έχει, δηλαδή είναι τσάμπα, γιατί αυτά θα τα πετάξουν. Οπότε μας βολεύει, γιατί οι πίτες με αυτά τα τρίματα βγαίνουν υπεργευστικές, υπερτρομερές και βέβαια υπεροικονομικές. Οπότε ρίξαμε τα τυριά, επειδή κάνουμε ζαμπονοτυρόπιτα, έχω και ένα κομμάτι ζαμπόν εδώ. Μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε και light τυριά σε περίπτωση που θέλετε. Και θα κόψω μικρά μικρά κυβάκια. Τι άφησα, λίγο. Ναι. Εννοείται πως οτιδήποτε σας έχει περισσέψει σε αλλαντικό μπορείτε να το βάλετε μέσα. Λουκάνικα, γαλοπούλα, οτιδήποτε έχετε trimmings περισσευούμενα από αλλαντικά μπορείτε να τα βάλετε στη συνταγή. Εγώ δεν θα βάλω πολύ, όλο μόνο 200 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω αν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε κάποια σκεπιζόλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι μόνο σας αρέσει. Και εδώ μέσα θα ρίξω ή λίγο φρέσκο θυμάρι ή λίγο ξηρή ρίγανη, εδώ. Αλάτι δεν θα βάλω, γιατί η συνταγή αυτή που σας δίνω είναι ισορροπημένη, δεν χρειάζεται αλάτι. Θα βάλω όμως λίγο πιπέρι, εδώ. Και θα ανακατέψω. Λοιπόν, η γέμισή μας είναι έτοιμη. Εντάξει, την αφήνω στην άκρη. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τον ιδιαίτερο τρόπο που φτιάχνουμε αυτή τη ζαμπονοτυρόπιτα, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που φτιάχνεται. Αλήθεια σας λέω. Μπορεί να φτιάξει και ο κάθε άσχετος, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία στρόγγυλη φόρμα. Μπορείτε να πάρετε με αποσπόμενη βάση, εδώ. Μπορείτε να πάρετε χωρίς αποσπόμενη βάση, απλά χωρίς αποσπόμενη βάση θα δυσκολευτείτε να βγάλετε το πρώτο κομμάτι. Ενώ με αυτό αποσπόμενη βάση θα διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί βγαίνει κατευθείαν η βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι όπως είναι και παίρνουμε το φύλλο κρούστας για πίτες. Λοιπόν, θέλω φύλλο κρούστας για πίτες, αυτό το έχω βάλει, το έχω αφήσει εκτός κατάψυξης για 2 ρίτσες. Οπότε είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά το ανοίγουμε. Δεν θέλουμε για γλυκά, θέλουμε φύλλο κρούστας για πίτες, εντάξει. Λοιπόν, και ανοίγουμε το φυλλαράκι μας εδώ, τέλεια. Και πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι, γιατί το φύλλο κρούστας είναι σχετικά λεπτό φύλλο και ξεραίνεται πολύ γρήγορα. Δεν πειράζει όμως, θα κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που θέλω να κάνετε πρώτα απ' όλα είναι να πάρετε να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, αυτό είναι κλέφτης εδώ. Φαίνεται ότι πέφτει πολύ ελαιόλαδο, αλλά δεν πέφτει. Γιατί δέστε πόσο ελαιόλαδο έχω, ελάχιστο ελαιόλαδο. Θα πάρουμε ένα φύλλο εδώ, θα βάλουμε από κάτω και να σπάσει δεν μας πειράζει. Εδώ, ίσα ίσα. Θα ρίξουμε λίγο λάδι. Και θα πάρουμε άλλο ένα φύλλο και θα ρίξουμε από πάνω. Εδώ, μισό λεπτάκι. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στο να φτιάχνετε πίτες. Η πίτα σας θα βγει μια χαρά. Λοιπόν, δύο φυλλαράκια, ουσιαστικά κάνω μια βάση εδώ με λίγο λάδι και αφήνω στην άκρη και αυτό. Και πάμε τώρα εδώ. Παίρνω ένα φύλλο. Βάζω μπροστά μου, εδώ. Ρίχνω λάδι. Κάτσε να πάρω το ξύλο κοπής, γιατί δεν βολεύει. Εδώ. Ρίχνω ένα φύλλο. Λάδι. Λίγο λαδάκι, κοιτάξτε, πολύ λίγο. Θα προσθέσω έτσι μία χουφτίτσα από τη γέμισή μου. Παντού. Παίρνω άλλο ένα φύλλο. Από πάνω. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Και λίγο λάδι. Την αγαπώ αυτή την πίτα, γιατί είναι πραγματικά σωτήρια. Όταν θες να κάνεις κάτι γρήγορο και δεν ξέρεις πώς να το κάνεις, είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις πίτα. Κοιτάξτε εδώ. Ρίχνω λίγο λάδι και φροντίζω πάντα να βάζω γέμιση και στις άκρες.
Γιατί συνήθως βάζουμε μόνο στη μέση και δεν βάζουμε στις άκρες, αλλά η μέση πάντα είναι αυτή που έχει περισσότερη γέμιση. Λοιπόν, άλλο ένα φύλλο. Όπως βλέπετε, και να σπάσω το φύλλο δεν με πειράζει. Εδώ. Ελάχιστο λαδάκι, κοιτάξτε. Δηλαδή το λαδάκι μου εδώ πέρα χωράει 150 ml. Δεν θα βάλουμε πολύ. Πόσο γράφω σύνταγη ότι βάζουμε? 100 γραμμάρια ελαιόλαδο σύνολο για το άλμα. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και βούτυρο, αλλά θα γίνει πιο παχυντική η πίτα μας. Και ουσιαστικά θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλα τα φύλλα μου. Εδώ. Ρίχνω εδώ. Φύλλο. Γέμιση. Ελαιόλαδο. Φύλλο. Ελαιόλαδο. Δεν το έχετε ξαναδεί, έτσι. Λέτε τώρα τι θα κάνει αυτός ο τύπος. Περιμένετε να δείτε το πιο ωραίο κομμάτι έρχεται τώρα. Λοιπόν, νομίζω πως το παραέκανα στην αρχή με τη γέμιση. Οπότε τώρα λίγο ελαττώνω τη γέμιση γιατί μου έχουν μείνει τρία φυλλαράκια. Θέλω να τα βάλω όλα. Εδώ. Ένα. Λαδάκι. Γέμιση. Άλλα δύο φυλλαράκια. Θέλω να συντάξει. Θα βάλω τη μισή τώρα. Και θυμηθείτε, πάντα βάζουμε στις άκρες. Μην βάζετε μόνο στη μέση, χρειαζόμαστε και στις άκρες. Πρώτο τελευταίο φύλλο εδώ. Φύλλο, λαδάκι, γέμιση. Τέλεια. Έτσι όπως είναι, αυτό το αφήνω στην άκρη. Βάζω και το τελευταίο φύλλο μου, εδώ. Ξένιο, ωραίο. Πάει εδώ. Ρίχνω λίγο λαδάκι, αλλά αυτή την πίτα μπορεί να την κάνει ο καθένας. Και κοιτάξτε, το λαδάκι μου είναι σχεδόν γεμάτο. Χρησιμοποίησα μόνο 100 ml. Φαίνεται πολύ, αλλά δεν πολύ. Και τώρα τι κάνω, έτσι όπως είναι, παίρνω, γυρνάω ένα τεράστιο ρολό την πίτα μου εδώ. Φέρνω μπροστά μου. Παίρνω μαχαίρι, το μαχαίρι μου εδώ. Και κόβω στα 8. 2. Τέσσερα. Έξι. Οχτώ. Και έτσι όπως είναι, βλέπετε έτσι. Παίρνω ένα ρολάκι. Εδώ. Και το βάζω εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. 4, 5, 6, 7, 8. Όλα τα τυριά που έχουν περισσέψει εδώ και τα ζαμπόνια που έχουν φύγει τα παίρνουμε και τα ρίχνουμε από πάνω, εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο μείγμα. Αφήνω ένα λεπτό στην άκρη, ίσα ίσα να καθαρίσουμε ένα μετέξι εδώ για να μην είμαι βρώμικος. Καλά, η πίτα είναι αστεία, έτσι το καταλαβαίνετε. Είναι φανταστική, θα την κάνετε όλοι, είμαι σίγουρος. Και όντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε οτιδήποτε μα οτιδήποτε έχετε leftover στο ψυγείο σας. Γαλοπούλα, μπριζόλα, λουκάνικα, μπέικον, οτιδήποτε μπορείτε και θέλετε να αξιοποιήσετε. Κάνουμε μια ζαπωνοτυρόπιτα. Στα θεσσαλονικιώτικα, στη ζαπωνοτυρόπιτα, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να έχει κάτι κίτρινο και αλαντικό, οπότε πετυχαίνει 100%. Και κοιτάξτε πώς είναι τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και ακόμα και έτσι να την ψήσετε, πάλι θα γίνει ωραία η πίτα σας. Απλά πρέπει να ρίξουμε λίγο ακόμα λαδάκια από πάνω για να μπορέσουν να ψηθούν και να μην κολλήσουν τα φύλλα μεταξύ τους. Αλλά εμείς θα το πάμε ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε μια σουφλέζα από νοτιρόπιτα. Οπότε θέλω ένα μπολ. Και θα προσθέσω μισό λίτρο γάλα, εδώ. Δεν θα βάλουμε κρέμα γάλακτος, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε βάλει πάρα πολλά τυριά, θα βγάλουν τα λιπαρά τα τυριά, οπότε θα ισορροπήσουμε με το γαλατάκι μας. Ένα. Δύο. Τρία αυγά. Σε περίπτωση που έχετε λίγο μασκουκάρδο, βάλτε μέσα. Μένω μου αρέσει το μασκουκάρδο.
Ειδικά με το γάλα το μουσκουκάρι δεν είναι η καλύτερη φύλη. Και βέβαια πρέπει να τρίψετε το μουσκουκάρι εδώ. Υπάρχει μουσκουκάρι για να τρίψετε φρέσκο, δεν έχει καμία σχέση με το τριμμένο. Ειλικρινά. Θα ρίξω μέσα λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Ανακατεύω με ένα σύρμα. Φροντίζω να σπάσουν καλά τα αυγά, γιατί τα αυγά είναι αυτά που θα δέσουν το γάλα μας. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε τα αυγά, το γάλα δεν θα δέσει, το καταλαβαίνετε. Εδώ. Αυτό ήτανε. Τώρα, απλώνουμε όλο αυτό το υπέροχο μείγμα πάνω στη ζαπονοτερότητά μας, εδώ. Και φροντίζουμε να τραβήξουν τα φύλλα τη γέμισή μας, εδώ. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα είναι έτοιμη και μόλις είναι έτοιμη και απορροφήσει το φύλλο μας το γάλα, πάμε κατευθείαν για φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στους, περιμένετε, στους 180 βαθμούς. Και θα ψήσουμε για μία ωρίτσα. Οπότε, έτσι όπως είναι, μεταφέρω. 180 βαθμοί ο φούρνος. Θα αφήσετε 10-15 λεπτάκια να κάτσει για να τραβήξει. Και μετά από μία ωρίτσα, η ζαμπονοτυρόπιτα θα είναι έτοιμη. Βγάζω ένα ξύλο κοπής, να δω αυτό που είχα πριν. Εδώ. Πάει και αυτό εδώ. Πάει και αυτό εδώ. Και εδώ. Και αυτό που έχει γίνει είναι κάτι μοναδικό. Παναγία μου. Τέλειο. Λοιπόν, ένα μαχαιράκι να βοηθήσω λίγο τις άκρες. Υπάρχει. Κάηκα πάλι από το πιπέρι. Τι έχω πάθει. Τελευταία το πιπέρι με καίει πάρα πολύ. Ακόμα και όταν το ρίχνω στις συνταγές. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ. Έλα. Εδώ είστε. Όλα. Φανταστική ζαμπονοτυρόπιτα σουφλέ. Φανταστική. Βγαίνει εδώ. Και έτσι όπως είναι, θέλω να σας δείξω πώς είναι το εσωτερικό της. Γιατί δεν έχετε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστική. Πραγματικά ξέρω. Δηλαδή είναι μοναδική συνταγή. Θα την κάνετε, θα γουστάρετε, θα φάτε κάτι καινούριο. Είναι πραγματικά γεύμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες πίτες. Και βέβαια είναι υπερτυρένια και υπερζαπωνένια. Δεν ξέρεις πώς να τις φας. Μην φας έτσι, μην φας αλλιώς. Με λίγο ρόκα σε δωματίνια στην άκρη. Σίγουρα μπορούμε να το σερβίρουμε σαν πρώτο πιάτο. 100%. Σας λέω. Αυτή η τυρόπιτα, γιατί μπορούμε να την κάνουμε μόνο με τυριά, αν βάλουμε και ζαμπόν, είναι saver, σε περίπτωση που χρειαζόσαστε κάποιο πρώτο να βγάλετε κάπου, 100% είναι αυτό που πρέπει να βγάλετε. Μην ξεχάσετε τις χάρες σας ψηλά, 180 βαθμούς, αφήστε να τραβήξει καλά το γάλα και το αυγό το φύλλο μας και στο τέλος θα έχετε κάτι μοναδικό. Λοιπόν, φιλιάκια πολλά, ραντεβού στην επόμενη συνταγή, ελπίζω να σας άρεσε. Τι θα το δω σήμερα. Δεν υπάρχει, είναι σαν να τρώσω σουφλέ. Είναι φανταστική. Λοιπόν, πριονωτό μαχαιράκι. Ένα στο Facebook, ένα στο Instagram. Στο Instagram κάτω από το post της ζαμπονοτυρόπιτας. Στο Facebook κάτω από το live. Φιλάκια πολλά, καλή σήμερα. Έχω διά, πρέπει να φύγω. Τέλος.